Χαίρετε, παιδιά. Σας καλέσαμε εδώ σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμων Ομού Λάρισας, γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε, όπως έχουμε δεσμευτεί και από τις προηγούμενες χρονιές, για τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Το βασικό θέμα που θέλουμε σήμερα να σας ενημερώσουμε και να μπορέσουμε και τον λαό της Λάρισας μαζί με εσάς, είναι το θέμα των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων. Όλα τα χρόνια έχουμε θέμα καθυστερήσεων, θέματα που αφορούν την προστασία των εργαζομένων και των συνθηκών εργασίας. Όμως, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει σε ένα σημείο που ενώ έπρεπε ο εργοδότης, που όπως προκύπτει από τον νόμο, να δίνει τα ΜΑΠ στην αρχή κάθε χρονιάς, δεν έχουμε πάρει το 2023 και ήδη το ένα μισό χρόνο στο εξάμεινο, δηλαδή το 2024, είναι παρελθόν, βρίσκεται μπροστά μας. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρει τίποτα. Αναγκάζονται λοιπόν με κάψωνα, με βροχές, με χιόνια, με οτιδήποτε συνθήκες καιρικές, οι εργαζόμενοι να βγαίνουν, να εργάζονται και όχι μόνο να εργάζονται, αλλά να υφίσταται και επιπλέον ταλαιπωρία που αφορά την εντατικοποίηση της εργασίας. Εμείς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, από τις αρχές της χρονιάς, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε συνεδριάσει αρκετές φορές με προτάσεις, λύσεις προς τη Δημοτική Αρχή. Ξεκινήσαμε τον Γενάρη του 2024 που ανέλαβε. Μιλήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο. Είπαμε ότι και δεχτήκαμε να δοθεί μια παράταση μέχρι το Μάρτιο, επειδή ήταν καινούρια η Δημοτική Αρχή. Θεωρήσαμε την αρχή ότι δεν θα γίνει τίποτα μέχρι το Μάρτιο. Το τονίσαμε στον Δήμαρχο. Δεσμεύτηκε, δεν προχώρησε τίποτα. Πήραμε άλλη υπόσχεση για το Μάιο, ενώπιον όλων των εργαζομένων στο Δημοτικό Αμαξά του Δήμου Λαρισαίου. Πάλι δεν είχαμε καμία ανταπόκριση. Ζητήσανε άλλο μέχρι 25 Ιουνίου. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δώσει αλλεπάλληλες παρατάσεις. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή που οι εργαζόμενοι βγαίνουν έξω χωρίς καμία προστασία. Οφείλω να σας ενημερώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε 64 θανάτους σε 102 μεγάλους τραυματισμούς, βαριούς τραυματισμούς. Δεν μιλάμε για τις εκατοντάδες μικροτραυματισμούς, δηλαδή που σημαίνει κάποιο κόψιμο, κάποιο πιάσιμο, κάποιο σπάσιμο χεριού. Μιλάμε για σοβαρούς τραυματισμούς. Όλα αυτά θα μπορούσαν, πολλά μάλλον από αυτά, να είχαν αποφευθεί εάν και εφόσον υπήρχαν τα μέτρα προστασίας. Και εφόσον στην καθημερινή εργασία δεν υπήρχε η πίεση προς όλους τους εργαζόμενους να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε συνθήκες και αν υπάρχουν, είτε κακά οχήματα, είτε ελλειπή μέτρα προστασίας. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, ερχόμαστε σήμερα να ενημερώσουμε τον λαρισαϊκό λαό ότι εμείς, σαν σύλλογος, κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ό,τι προέκυπτε και ό,τι μπορούσε να προκύψει από τη δικιά μας τη λειτουργία, σαν σύλλογο. Και γι' αυτό πιστεύουμε και πρέπει, με βάση πάλι τον νόμο, γιατί πολλοί μας λένε ότι κάτι μπορεί να γίνει παράνομα ή όχι, και εμείς λέμε με βάση τον νόμο, ο οποίος λέει ότι εάν μέχρι το τέλος μιας χρονιάς δεν δοθούν τα μέσα ατομικής προστασίας, στο τέλος της χρονιάς αυτής οφείλουν να καταβληθούν σε χρήμα. Δεν δοθήκαν λοιπόν το 2023, άρα έπρεπε Γενάρη του 2024 να τα είχαν πάρει εργαζόμενοι σε χρήματα. Γιατί πρέπει, όταν ο εργοδότης δεν του δίνει δυνατότητα, να προστατευτούν μόνοι του. Και επειδή γνωρίζουμε και κοιτάμε σε όλους τους χώρους εργασίας, είτε λέγεται πράσινο, είτε λέγεται καθαριότητα, είτε λέγεται εκεί υπηρεσία, είτε αμαξιστάσιο, όλοι οι χώροι, πολλοί συνάδελφοι από δικά τους, από την τσέπη τους, με τον μικρό μισθό τους, αναγκάζονται να προστατευτούν για να μην πάνε και στις οικογένειές τους με αρρώστιες τραυματισμού.